Βρήκα μερικά. Μπες στη βάρκα, μικρέ. Θέλεις ακόμα να το δέσω στη βάρκα. Μικρέ. Αρκετά. Πατέρα. Τι. Άλλαξε κάτι. Το δάσος φαίνεται διαφορετικό τώρα. Όλα είναι διαφορετικά, μικρέ. Προσπάθησε να μην το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Ήταν το τελευταίο. Εκεί βλέπω τη μητέρα μου. Ω, εκεί βλέπω τον πατέρα μου. Ω, εκεί με καλούν να πάω.
εκεί με καλούν να πάω. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Είναι έτοιμη. Γύρισε σπίτι σου. Είσαι ελεύθερη. Λυπάμαι. Πίεσε. Το μαχαίρι ήταν δικό της. Τώρα είναι δικό σου. Σε έμαθα να κυνηγάς. Όσα ήξερε. Δείξε μου. Τώρα. Τώρα. Τι κυνηγάμε. Θα κυνηγήσεις ελάφι. Προς τα πού. Εκεί που πήγε το ελάφι. Εντάξει. Από εδώ. Πατέρα, γιατί το κάνουμε αυτό τώρα. Πρέπει να ξέρω αν θα αντέξεις το ταξίδι. Μετά θα φύγουμε για το βουνό. Από σένα εξαρτάται. Κυνήγα. Να δω τι παίζει. Τι κάνεις εκεί πέρα. Η περιοχή κυνηγιού είναι από εδώ.
Θα πηγαίναμε για κυνήγι. Τι βρήκες? Ίχνη. Όμως όχι ελαφρού. Θα συνεχίσω να ψάχνω. Μικρέ, αυτά σου ξέφυγαν. Α, μοιάζουν. Μα δεν είναι λαφιού. Βλέπεις, τα άκρα είναι φαρδιά. Αγριοκάτσικο. Η μητέρα σε δίδαξε καλά. Ναι. Και άλλα ίχνη. Ναι, αλλά είναι πολύ στρογγυλά. Ίσως αγριογούρουνου. Μπράβο. Ω, τώρα τι κάνουμε? Από εδώ, μικρέ. Χοπ. Α. Ίχνη ελαφιού, φρέσκα. Από εδώ. Πιο αργά, μικρέ. Συγγνώμη. Το κυνηγάς το ελάφι, δεν το καταδιώκεις. Εντάξει, πατέρα. Μας έσπασε τη γέφυρα. Πώς θα περάσουμε απέναντι? Κάνε πέρα. Προς. Τι συνέβη εδώ? Να το! Στάσου. Μα τι κάνεις? Τώρα θα φυλάγεται. Ρίχνε μόνο! Ρίχνε μόνο όταν σου λέω εγώ. Λυπάμαι. Μη λυπάσαι. Γίνε καλύτερος. Βρες το. Βρες το. Όχι, δεν είσαι έτοιμος. Είναι πίσω. Ωχ!
ικανότητα σου. Δεν έχουν πλησιάσει ποτέ ξανά τόσο τα δάση μας. Μη σταματάς. Αφήνω από εδώ. Βλέπω περισσότερα ίχνη. Θα σε ακολουθήσουμε. Πρόσεχε την άκρη, μικρέ. Λίκη! Απλώς πεινούσαν. Τι? Η Λίκη. Δεν ήταν κακή, απλώς πεινούσαν. Ναι, φαντάζομαι ότι έτσι ήταν. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει πια. Εμείς μπορούμε. Επιτρέπετε να είμαστε εδώ.
Εκεί πάνω. Πήγε στον παλιό ναό. Η μητέρα είπε να μην πάω ποτέ εκεί. Δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν, μικρέ. Μου δίνεις το τόξο πίσω τώρα. Το χτυπάς από εδώ. Πρέπει να πάμε πιο κοντά. Για κυνήγι έχω πάει πάρα πολλές φορές με τη μητέρα. Ποτέ δεν ήθελες να με πάρεις. Γιατί τώρα? Ήταν η επιθυμία της και... ήταν ώρα. Εντάξει. Ντρόγκαρ! Ατρέα. Ακολούθαμε. Αμέσως. Περίμενα να έχει τρόλ κάτω από αυτή τη γέφυρα. Δεν είσαι έτοιμος για τρόλ, μικρέ. Το ξέρω, απλά. Εντάξει, πατέρα. Συμπληρώσαμε πια τη συλλογή. Κινητοποίησε παγώνοντά του. Έξυπνο. Δεν ήθελες να το κάνεις αυτό, έτσι.
Οπότε... Ωραία. Πού πας? Από εδώ πρέπει να είναι. Εδώ, μικρέ. Κοίτα, είναι η Σκολ και Χάτι, οι γίγαντες λύκοι που κυνηγούσαν τον ήλιο και το φεγγάρι. Από πού προέρχονται, πώς ανέβηκαν εκεί? Και τι συμβαίνει στο τέλος, έφαγαν τον ήλιο και το φεγγάρι και όλοι μετά πλακώνονται? Πατέρα, κοίτα. Περίμενε το σήμα μου. Ήρεμα. Μη σκέφτεσαι ότι είναι ζώο. Απλά ένα στόχος είναι. Καθάρισε το μυαλό σου. Στόχευσε σταθερά και εισέπνευσε. Εκπνέεις και αφήνει. Το πέτυχα. Ωραία. Είναι ακόμα ζωντανό. Το μαχαίρι σου. Όχι. Τελείωσε ό,τι άρχισες. Δεν μπορώ. Andrea!
αυτό. Δεν έχουμε επιλογή. Μικρέ, κοίτα με. Τα καταφέραμε. Δεν είσαι έτοιμος. Τι? Σοβαρά? Βρήκα το ελάφι. Απέδειξα τι αξίζω. Γιατί δεν είμαι έτοιμος? Επιστρέφουμε σπίτι. Δεν έχω αρρωστήσει για πολύ καιρό τώρα. Μπορώ να το κάνω. Δεν είσαι καθόλου έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Μην ξαναμιλήσεις. Ακόμα δεν μπορείς να ανοίξεις τις πόρτες, ε? Ησυχία.
Σου είπα να μην μιλάς. Γιατί ένα φάιρτρολ θα έκαιγε τον κήπο της μητέρας και γιατί τα ντρόγκαρ είναι τόσο κοντά στο σπίτι, τι ήταν αυτό το πράγμα που μας επιτέθηκε? Δεν ξέρω. Και τώρα μη μιλάς. Φτάσαμε σχεδόν σπίτι. Μέσα, μικρέ. Έχασες τον έλεγχο. Αυτό το πράγμα ήθελε να μας σκοτώσει. Φυσικά και θυμώνει σε μια μάχη. Ο θυμός γίνεται όπλο. Αν τον ελέγξεις, μόνο τότε. Εσύ ακόμα δεν μπορείς. Όταν χάνεις. Δεν έχω αρρωστήσει καιρό τώρα. Είμαι καλύτερα. Καλά. Έλα λοιπόν. Θες να σε χτυπήσω? Θέλω να προσπαθήσεις. Άου! Τι κα... Κάν' το ξανά. Γιατί το κάνεις αυτό? Πολύ αργός. Πάμε ξανά. Κόφτο! Αδύναμο. Ξανά. Ξανά! Σταμάτα! Ξανά! Ο θυμός σου ίσως χαθείς μέσα του. Ο δρόμος σου είναι δύσκολος. Και εσύ, Ατρέα, σίγουρα δεν είσαι έτοιμος. Τι ήταν αυτό? Ησυχία. Βγες έξω! Δεν ωφελεί να κρύβεσαι. Ξέρω ποιος είσαι. Τι συμβαίνει? Το ξέρεις?
Και ακόμα πιο σημαντικό, ξέρω τι είσαι. Μικρέ, κάτω από το πάτωμα, τώρα. Μα είπες να μην πάω ποτέ εκεί κάτω. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά που λέει? Δεν ξέρω. Μπες μέσα. Πες μου αυτό που θέλω να μάθω και δεν θα χυθεί αίμα. Σε είχα για πιο τεράστιο, αλλά είσαι σίγουρα αυτός. Μακριά από το σπίτι σου, έτσι. Τι θέλεις? Ξέρεις ήδη καλά την απάντηση σε αυτό. Ό,τι και αν ψάχνεις, δεν το έχω εγώ. Να ψάξεις αλλού. Κι εγώ που νόμιζα ότι το είδος σου ήταν τόσο φωτισμένο, καλύτερο από εμάς, πιο έξυπνο. Κι όμως κρύβεσαι μέσα στο δάσος, σαν ένας θηλός. Δεν θες αυτή τη μάχη? Είμαι σίγουρος ότι τη θέλω. Φύγε από εδώ. Μόνο αν με σκοτώσεις θα γίνει αυτό. Σε προειδοποίησα. Επιτέλους. Δεν ήθελες να ακούσεις? Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Καλά. Σιγά μου. Πόσο τρομερά απογοητευτικό! Έλα λοιπόν! Δεν έχει νόημα! Προσπαθείς τουλάχιστον! Άντε λοιπόν! Πες μου αυτό που θέλω και ο πόνος σταματά. Πολύ απλά. Γιατί υπάρχουν δυο κρεβάτια εδώ μέσα? Φύγε από εδώ. Χτύπησα ευαίσθητη χορδή. Ποιον κρύβεις? Αργός και γέρος. Δεν έπρεπε να είχες έρθει ποτέ στο Μίτκα. Λοιπόν, θέλεις να προσπαθήσεις ξανά? Πολύ μιλάς. Α!
δεις τίποτα. Καλά. Ίσως μιλήσει αυτός που έχει κρύψει στο σπίτι. Αλλά πρωτού βάλω ένα τέλος αυτό. Ξέρεις, δεν μπορώ να νιώσω τίποτα από όλα αυτά. Και μόνος σου. Δεν μπορείς να με βλάψεις. Τίποτα δεν μπορεί. Αυτή η μάχη είναι ανώφελη. Ο αγώνας σου είναι ανώφελος. Δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι. Αξιολύπητο. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν νιώθω τίποτα. Αλλά εσύ νιώθεις τα πάντα κι όμως συνεχίζεις να προσπαθείς. Δεν είμαι ο αδερφός μου. Αν μου είχες δώσει αυτό που ήθελα, δεν θα είχε τελειώσει έτσι. Αλλά όχι. Ας το τελειώσουμε. Δεν μπορείς να με νικήσεις. Yeah!
Είχα την ελπίδα ότι εσύ, από όλους αυτούς που έχω αντιμετωπίσει, θα με έκανες επιτέλους να νιώσω κάτι. Δεν μπορείς. Ποιος ήταν αυτός? Με γνώριζε. Γνώριζε για το παρελθόν μου. Πώς με βρήκαν μετά από όλο αυτό το καιρό? Φέι, τι να κάνω? Ο γιος μας δεν είναι έτοιμος να μεταφέρει τις τάχτες σου στην κορυφή του βουνού. Ούτε κι εγώ. Δεν ξέρω πώς να το κάνω χωρίς εσένα. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Ήταν τόσο... νόμιζα... Είσαι καλά? Είμαι καλά. Έλα. Μάζεψε τα πράγματα. Φεύγουμε. Είπες δεν είμαι έτοιμος. Δεν είσαι. Μα δεν έχουμε επιλογή πια. Βγάλε με ψεύτη. Μάλιστα. Το βουνό. Θα έχουμε μακρύ ταξίδι. Ναι, αλλά σημαντικό. Όπα, πώς έγινε αυτό?